Κύριο, Κύριε, ακούσομε το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, δε γέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γέννησε τον Νάσον, Νάσον δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα, Δαβίδ δε γέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, Σολομών δε γέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε γέννησε τον Αβιά, Αβιά δε γέννησε τον Ασά, Ασά δε γέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε Ιωράμ δε γέννησε τον Οζίαν, Οζίας δε γέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε γέννησε τον Εζεκίαν, Εζεκίας δε γέννησε τον Μανασί, Μανασής δε γέννησε τον Αμών, Αμών δε γέννησε τον Ιωσίαν, Ιωσίας δε γέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού, επί της μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε την μετικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθήλ, Σαλαθήλ δε γέννησε τον Ζωροβάβελ, Ζωροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακήμ, Ελιακήμ δε γέννησε τον Αζόρ, Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ, Σαδόκ δε γέννησε τον Αχήμ, Αχήμ δε γέννησε τον Ελιούδ, Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούνε γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενναία 14, και από Δαβίδ έως της μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναία 14, και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναία 14. Του δε Ιησού Χριστού γέννηση σου το συν. Νηστευθύσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνενθήν αυτούς, ευρέθη εργαστριέχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δίκαιος ον, και μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσαι, ευολήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατών ερεφάνει αυτό λέγουν. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν, Μαριά την γυναίκα σου, το γάρι αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε αιών και καλήσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει το λόγο αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε ολογεύον αν είναι πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εγαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο αστήμεθε γνευόμενον με θυμόν ο Θεός. Διαγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου
Επίσης προσέταξε αυτό ο Άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ο και γιος και αυτή έως ουέτε και τον αιώνα αυτής τον πρωτότοκο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι να πω ή πώς να μιλήσω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος εις το γενέθλιον του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, στον δεύτερο λόγο του. Τι δε είπω ή τι λαλήσω, δημιουργώ βλέπω και φάτνη, βρέφος και σπάργανα, παρθένου λεχόνα, χωρίς να έχει ούτε και τα πιο αναγκαία, όλα γεμάτα από φτώχεια. Βλέπω τέκτονα, βλέπω μαραγκό, τον Ιωσήφ, βλέπω και φάτνη, τέκτονα και φάτνη νωρό και βρέφος και σπάργανα, λόχων παρθένου και χριών έρημων. Μια παρθένου λεχόνα, η οποία στερείται και τα πιο αναγκαία, όλα πτωχίας εχόμενα, όλα παινίας γέμοντα, όλα γεμάτα από φτώχεια, όλα γεμάτα από ανέχεια. Είδες πλούτο μέσα στη μεγάλη ανέχεια, πώς ενώ είναι πλούσιος πτώχευσε για χάρη μας, πώς ούτε κρεβάτι είχε ούτε στρώμα, αλλά είχε τοποθετηθεί σε μια ξηρή φάτνη. Ω φτώχεια που αποτελεί πηγή πλούτου, ο αμέτρητος πλούτος που φέρει το κάλυμα της φτώχειας. Είδες πλούτον εν παινία πολύ, πώς πλούσιος όν διημάς επτώχευσε ο Θεός που είναι ο Κύριος των πάντων και έχει όλα τα πλούτη, όλο το σύμπαν και είναι Θεός πάντων, αυτός έγινε άνθρωπος φτωχός, πώς ούτε κλίνιν ούτε στρωμνιν είχε, αλλά επί ξηράς έρυπτο φάτνης, το βλέπεις αυτό, πώς είναι ρηγμένος επάνω σε μία ξηρή φάτνη. Αυτή όμως η φτώχεια είναι πηγή πλούτου για μας. Ω πλούτε άμετρε, παινίας πρόσχημα φέρον, ω εσύ που είσαι ο αμέτρητος πλούτος και όμως φέρνεις το κάλυμα της φτώχειας. Είναι ο άπειρος Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος κάτω από το ανθρώπινο και κάτω από την φτώχεια κρύβει τον άπειρο πλούτο του. Φάτνη κείται, μέσα στη φάτνη είναι εξαπλωμένος και σαλεύει την οικουμένη. Μέσα σε σπάργανα τυλίγεται και σπάει τα δεσμά της αμαρτίας, χωρίς ακόμη να πει δίδαξε τους μάγους και τους παρακίνησε να επιστρέψουν στο Θεό. Εν φάτνη κείται και την οικουμένη σαλεύει. Εν σπαργάνης εμπλέκεται, τυλίγεται μέσα στα σπάργανα, στα βρεφικά ρούχα και τα της αμαρτίας διαρρήσει δεσμά και σπάει τα δεσμά της αμαρτίας. Ούπο έναρθρον έριξε φωνήν πριν καν πει μία λέξη και τους μάγους εδίδαξε και εκκίνησε προς επιστροφήν. Διδάσκει τους μάγους και τους παρακινεί να επιστρέψουν στο Θεό. Τι είπω, τι να πω και για ποιο πράγμα να μιλήσω. Να, βρέφος τυλιγμένο μέσα στα σπάργανα, βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στη φάτνη. Κοντά του βρίσκεται και η Μαρία, που είναι και παρθένος και μητέρα. Και επίσης κοντά του βρίσκεται και ο Ιωσήφ, που ονομάζεται πατέρας του, αλλά μόνο ονομάζεται, δεν είναι. Τι είπω ή τι λαλήσω, ειδού βρέφος σπαργάνης εμπλέκεται και εν φάτνη κείται. Πάρε στη δε και Μαρία παρθένος,
Παρθένου σου, Μήτυρ. Ιωσήφ, ονομαζόμενος πατήρ, κοντά της είναι και ο Ιωσήφ, που ονομάζεται πατέρας του. Αυτός ονομάζεται άνδρας και εκείνη γυναίκα, ονόματα νόμιμα, αλλά που στερούνται. Η σκέψη σου να πάει μέχρι τις λέξεις, αλλά όχι στην πράξη, όχι μέχρι πραγμάτων. Ούτως ανήρ λέγεται, εκείνη γενή προσαγορεύεται. Ονόματα ένομα συζυγίας έρημα. Νόμιμα ονόματα, αλλά που δεν είναι σύζυγοι. Μέχρι ρημάτων νοήσε, αλλού μέχρι πραγμάτων. Μέχρι τις έννοιες, μέχρι τις λέξεις να πάει η σκέψη σου και όχι μέχρι την πράξη. Μόνον ούτως εμνηστεύσατο και Πνεύμα Άγιον αυτή επεσκίασεν. Μόνον την εμνηστεύσατο και το Πνεύμα το Άγιο την επεσκίασε. Ο Ιωσήφ, γεμάτος από απορία, δεν ήξερε πώς να ονομάσει το βρέφος. Να πει λόγο βλάσφημο εναντίον της Παρθένου δεν μπορούσε. Και ούτε δεχόταν να το ονομάσει δικό του παιδί. Διότι γνώριζε καλά ότι δεν γνώριζε πώς γεννήθηκε το βρέφος. Γι' αυτό βρισκόταν το γεγονός αυτό, παίρνει απάντηση από τον ουρανό με μήνυμα του Αγγέλου που έλεγε «Μη φοβάσαι Ιωσήφ, διότι εκείνο που θα γεννηθεί από αυτήν θα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, διότι Πνεύμα Άγιο επεσκίασε την Παρθένου». Όθεν απορών ο Ιωσήφ, ουκ είδη τι καλέσει το βρέφος. Απορούσε, δεν ήξερε πώς να ονομάσει το βρέφος. Εκ μοιχείας αυτός υπήν ουκ ετόλμα. Δεν τολμούσε να πει ότι αυτό είναι προϊόν μοιχείας. Κατά της Παρθένου βλάσφημων καταχέιν λόγων, ουκ η δυνατό. Δεν μπορούσε να πει βλάσφημο λόγο εναντίον της Παρθένου. Τέκρον αυτόν υπήν ίδιον, ουκ η νύχετο. Αλλά ούτε και δικό του παιδί μπορούσε να το ονομάσει. Ήδη γάρ καλός, ότι ούκ έγνω πώς υπόθεν ετέχθη το βρέφος. Γνώριζε πολύ καλά ότι δεν γνώριζε από πού και πώς γεννήθηκε αυτό το βρέφος. Όθεν απορούντι αυτό προς το πράγμα, χρησμός ουράνι νόθεν δια της του Αγγέλου φωνής επεφέρετο, ότι μη φοβού Ιωσήφ, το γαργενόμενον εξ αυτής, εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Και ενώ απορούσε, πήρε μήνυμα ουράνιο από τον Άγγελο, ο οποίος του έλεγε «Μη φοβάσαι Ιωσήφ, γιατί αυτό που θα γεννηθεί από αυτήν θα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα γαράγιον επεσκίασε εν τη Παρθένου». Αλλά γιατί γεννιέται από Παρθένου και αφήνει αυλαβή την παρθενία αυτής, διότι απαντά ο Άγιος Ιερός Πατήρ, ο Ιερός Χρυσόστομος, παλαιότερα ο διάβολος εξαπάθησε την Εύα ενώ ήταν παρθένος. Γι' αυτό και ο Γαβρίλ έφερε στη Μαριά το χαρμόσιμο μήνυμα ενώ αυτή ήταν παρθένος. Δηλαδή η Υπεραγία Θεοτόκος, μας λέει ο Ιερός Πατήρ, ο Ιερός Χρυσόστομος, διορθώνει κατά κάποιο τρόπο το σφάλμα της παλαιάς Εύας. Εκείνη εξαπατήθηκε από το διάβολο. Η νέα Εύα, η Υπεραγία Θεοτόκος, δεν εξαπατάται. Δεν εξαπατάται από το διάβολο. Με πολλή σύνεση ρωτάει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, πώς θα συμβεί αυτό σε μένα, επί άνδρα ούχι νόσκω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα. Και ο Αρχάγγελος της λέγει ότι αυτό θα γίνει από το Άγιο Πνεύμα. Παλαιά λοιπόν η Εύα εξαπατήθηκε. Άφησε από μέσα της λόγος που έγινε αιτία θανάτου. Γιατί η Εύα
παρέστηρε μετά και τον Αδάμ με το λόγο της, τον παρακίνησε να φάγει από τον καρπό που είδε η ίδια και εγεύθη. Παραγία Θοτόκος, αφού δέχτηκε το χαρμόσυνο, γέννησε το λόγο του Θεού με σάρκα ανθρωπίνη που έγινε για μας αιτία αιώνιας ζωής. Δηλαδή, λέει ο Ιερός Πατήρ, ο λόγος της παλαιάς Εύας, της πρώτης Εύας, έφερε το θάνατο. Σάρκα, η νέα Εύα, η υπεραγία Θεοτόκου, έφερε τη ζωή, την αιώνια ζωή. Απατηθήσαμε η Εύα, ρήμα έτεκε θανάτου αίτιον. Ευαγγελιστήσα δε η Μαρία, λόγον εν σαρκία γέννησε, ζωής αιώνα. Πάλε παρθένον ούσαν την πάτησε ο διάβολος. Δια τούτο παρθένον ούσαν την Μαριά, ο Γαβριήλ ευγγελίσε του. Το λάθος της αρχαίας παρθένου Εύας το διορθώνει η νέα παρθένος η υπεραγία Θεοτόκος. Έδειξε το δέντρο με το οποίο διώχθηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο, ενώ ο λόγος με κεφαλαίο που προήλθε από την Παρθένο έδειξε τον Σταυρό με τον οποίο οδήγησε μέσα στον Παράδεισο το ληστή για λογαριασμό του Αδάμ. Το ρήμα της Εύας ξύλων έδειξε, δέντρο έδειξε, διού τον Αδάμ εκ του Παραδείσου εξαίωσε. Μέσω αυτού του ξύλου βγήκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο με το λόγο της Εύας. Ο λόγος δε με κεφαλαίο ο εκ της Παρθένου τον Σταυρόν έδειξε, διού διαμέσου του οποίου τον ληστήν εις πρόσωπον του Αδάμ εις τον Παράδεισον εισήγαγεν. Ο λόγος της παλαιάς Εύας μας έβγαλε από τον Παράδεισο, ο Θεός Λόγος που γεννάται από την Παρθένο Μαρία, δια του Σταυρού μας εισάγει πάλι εις τον Παράδεισο. Ο Σταυρός είναι πλέον το ξύλο της ζωής, δια του οποίου σωζόμεθα. Επειδή λοιπόν δεν πίστευαν οι Έλληνες, ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε και των αιρετικών οι οπαδοί, ότι ο Θεός γέννησε τον Υιόν Του κατά τρόπο άρευστο και χωρίς καμία μεταβολή, γι' αυτό σήμερα γεννήθηκε από παθητό σώμα και διατήρησε απαθές το παθητό σώμα. Δηλαδή γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο, από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σώμα παθητό. Αλλά αυτό το παθητό σώμα το φύλαξε απαθές για να δείξει ότι όπως ακριβώς γεννήθηκε από την Παρθένο και δεν έβλαψε την παρθενία της, έτσι και ο Θεός, παραμένοντας άρευστη και αναλύωτη η Άγια Ουσία Του, ο Θεός γέννησε κατά τρόπο Θείο Θεό. Ο Ουράνιος Πατήρ εγέννησε προπάντων των αιώνων τον Υιόν Του, το μονογενή, παραμένοντας άρευστη και αναλύωτη η Άγια Ουσία Του. Επειδή γάρ ούκ επίστευον Έλληνες, ούκ Ιουδαίοι, ούκ χαιρετικών παιδες, ότι ο Θεός αρεύστος και απαθώς εγέννησε, για τούτο σήμερον εκ παθητού σώματος προελθών, απαθές το παθητόν διατήρησε σώμα. Ή να δείξει ότι όσπερε εκ της Παρθένου τεχθείς την Παρθενία νουκέλησεν, ούτω και ο Θεός αρεύστου και αναλιώτου μενούσης της Αγίας Ουσίας, ως Θεός Θεόν Θεοπρεπός εγέννησε. Βλέπουμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει εις τους απίστους, εις τους Ιουδαίους και εις τους ειδωλολάτρες και αιτιολογεί το δόγμα της προαιωνίου γεννήσεως, της προπάντων των αιώνων γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από τον Θεό Πατέρα. Γιατί αυτή η Έλληνες, οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι δεν πίστευαν ότι μπορεί ο Θεός
να γεννήσει αρέστος και χωρίς καμία μεταβολή Υιό. Πώς έγινε αυτό? Όπως έγινε, λέει ο Ιερός Πατήρ, και η εκ Παρθένου γέννησής του, χωρίς να πειραχθεί η παρθενία της Παρθένου. Επειδή δηλαδή οι άνθρωποι, αφού τον εγκατέλειψαν, κατασκεύαζαν ανθρωπόμορφα είδωλα, τα οποία και λάτρευαν, περιφρονώντας έτσι το Δημιουργό, γι' αυτό σήμερα ο Λόγος του Θεού, ενώ είναι Θεός, παρουσιάστηκε με μορφή ανθρώπου, ώστε και το ψεύδος να καταργήσει και με τρόπο καλυμμένο να επαναφέρει τη λατρεία στον εαυτό του. Επειδή γάρ καταλυπώντες αυτόν οι άνθρωποι ανθρωπόμορφα έγλυφων ξώνα, επειδή πλανήθηκαν οι άνθρωποι από τον διάβολο, είχαν πέσει στην ειδωλολατρεία και έφτιαχναν ξώνα, γλυπτά αγάλματα, και αυτά ελάτρευαν εφήβρητου κτίσαντος, εις και ελάτρευον εφήβρητου κτίσαντος, δηλαδή τα λάτρευαν περιφρονώντας τον Δημιουργό, υβρίζοντας τον Δημιουργό και λατρεύοντας τα δημιουργήματα. Δια τούτο σήμερον ο του Θεού Λόγος, Θεός ον, εν μορφή ανθρώπου όφθη, είναι και το ψεύδος λύση και λανθανόντος εις εαυτόν τη λατρείαν απενέγκυται. Γι' αυτό και σήμερα ο Λόγος του Θεού, ενώ είναι Θεός, παρουσιάστηκε με μορφή ανθρώπου, ώστε να καταργήσει και το ψεύδος, την ειδωλολατρεία δηλαδή, το ψεύδος ότι τα ξώνα, τα αγάλματα, τα κτίσματα είναι θεοί, και με τρόπο καλυμμένο να επαναφέρει τη λατρεία στον εαυτό του, να απομακρύνει τους ανθρώπους από τη λατρεία των κτισμάτων και να τους επαναφέρει στην ορθή λατρεία του κτίστου, του Παναγίου Τριαδικού Θεού. Σε αυτό λοιπόν το Χριστό θα πρέπει και εμείς να απευθύνουμε δοξολογία. Θα πρέπει να δείξουμε ευγνωμοσύνη και θα πρέπει στα γενέθλιά του να του προσφέρουμε και κάποια δώρα. Άραγε, τι δώρα θα κάνουμε στον Δεσπότη Χριστό? Οι λόγοι πρόσφεραν χρυσό στον Κύριο. Εμείς σας του προσφέρουμε αγνότητα και αρετή. Οι μάγοι πρόσφεραν λιβάνι, εσύ πρόσφερε του πνευματικό λιβάνι, την καλή, τη σωστή, τη θερμή προσευχή. Εκείνοι πρόσφεραν Σμύρνα, εσύ πρόσφερε ταπεινοφροσύνη, ταπεινή καρδιά, ελεημοσύνη, έργα αγάπης προς τον πλησίον. Αν έτσι προσέθεις τώρα τα Χριστούγεννα προς τον Χριστό, θα ευαρεστήσεις στον Χριστό και θα πάρεις πολύ περισσότερα. Θα σου δώσει ο Κύριος μεγάλο, ακριβό και πολύτιμο δώρο, τον ίδιο τον εαυτό του και την άφεση των αμαρτιών σου. Θα έρθει το Πανάγιο βρέφος στην καθαρή καρδιά σου με το σώμα του και το αίμα του και θα σου φέρει μαζί με αυτά και όλες τις ευλογίες του. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να προσφέρουμε δώρα επάξια στον Δεσπότη Χριστό. Ας αναπέμψουμε δόξα εις τον Χριστό μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.